Φώτης Νάκος, flash.gr. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Φώτη. Καλή εβδομάδα. Πρώτο μας θέμα, έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτοψία στα σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε τα προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές. Είπες υποτίθεται. Ναι, είπα υποτίθεται, γιατί στην αυτοψία που κάναμε για καθακτικά, για είδη καθαρισμού στο σπίτι, που αφορούν τις νοικοκυρίες και όχι μόνο, εκεί είναι προϊόντα που καταναλώνουν σε μεγάλη ποσότητα, είδαμε ότι λίγο πριν ανακοινωθεί το ταμπελάκι με τις μειωμένες τιμές, είδαμε μια αύξηση, ώστε με το που ανακοινώθηκαν οι μειωμένες τιμές και ανακοινώθηκαν η κωδική μείωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είδαμε τότε νέα μείωση για να έρχονται στις τιμές που ήταν πριν. Αυτό πρέπει να το δούμε, να το ελέγξουμε, γι' αυτό και εμείς οι καταναλωτές και να το καταγγέλουμε, να κοιτάμε, να δούμε αν τελικά όντως υπάρχει μείωση ή απλά υπάρχει ένα σκαμπανέβασμα της τιμής για να έρθει ξαφνικά να πωλείται εκεί που είχε πουληθεί και τις προηγούμενες μέρες, και έτσι δεν υπάρχει κέρδος για τους καταναλωτές. Θα τα παρακολουθούμε εμείς όλες αυτές τις μέρες. Υπάρχει μείωση κυρίως στα γαλακτομικά, αυτό το είδαμε. Έχουμε αναλυτικά και φωτορεπορτάζ και τα προϊόντα που μπορούν οι αναγνώστες μας και οι τηλεθεατές να διαβάσουν για να ξέρουν και να είναι διαβασμένοι όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για το πού μπορούν να βρουν πραγματικά προσφορές. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ φυσικά με όλο το παρασκήνιο για τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, τι προηγήθηκε, πώς πάρθηκε η απόφαση, αλλά και έχουμε και ρεπορτάζ για το ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, το να υπάρξει ένα νέο κόμμα είναι λιγάκι. Αν και στενεργάτες του το άφησαν ανοιχτό σε συνεντεύξεις που έδωσαν σε τηλεοπτικά μέσα, είναι λιγάκι δύσκολο. Το πιο πιθανό είναι ο κύριος Σαμαράς το επόμενο διάστημα να διεκδικήσει τον άτυπο ρόλο του πατριάρχη του πατριωτικού κινήματος σαν συμβουλές. Θα το δούμε. Είναι μια εξέλιξη που θα το δούμε αύριο. Είναι και η επίσημη διαδικασία στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τη διαγραφή του. Και τέλος, αυτό που αφορά και πάρα πολύ κόσμο, είναι τι θα γίνει με τις αυξήσεις του ρεύματος. Υπολογίζουμε ότι σύμφωνα με τις τιμές που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, μπορεί να ανακοινωθούν ακόμα και τιμολόγια που θα προσεγγίζουν τα 20 λεπτά τη μεγαβατόρα τον Δεκέμβριο. Τα δύο σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι το πλαφόν που σίγουρα θα μπει και μάλλον θα είναι και το μεγαλύτερο από όλα τα άλλα πλαφόν που έχει μπει για να φτάσει τιμή στα 14-15 λεπτά η κιλοβατόρα για τους καταναλωτές και να δούμε τι θα γίνει και για τις επιχειρήσεις. Και να δούμε και αν θα υπάρξει και πλαφόν και στο κέρδος των εταιριών για να μπορέσει κάπως να συσταθμιστεί αυτό το υψηλό κόστος για τους καταναλωτές. Μας έλεγε Ζαχαροπλάστη ότι ό,τι πρόκειται, επειδή είναι η γιορτή των ζαχαροπλαστών αυτές τις μέρες, ό,τι πρόκειται λέει να βγάλουμε από τα πρόσθετα, από την πρόσθετη ζήτηση, θα το δώσουμε στο ρεύμα. Αν δεν πάρουν κάποια. Δίκιο έχουν, ναι. Δηλαδή είναι αμαρτία να μην μπορεί να κυκλοφορήσει το χρήμα και να φεύγει στο ρεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε, Φώτη.